Η σημερινή εποχή αντιπροσωπεύει την προσωλώνια εποχή από άποψη θεσμών, από άποψη αξιών και από άποψη διακυβεύματος. Ναι, δηλαδή προσωλώνια εποχή λέω είναι η εποχή πριν το Σόλωνα, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Μεταξύ του Δράκοντα και του Σόλωνα. Ναι. Τι έκανε ο Σόλωνας όταν ανήλθε στην εξουσία? Πρώτον, κατήργησε, δεν ενίσχυσε τις τράπεζες, κατήργησε τα δάνεια, δηλαδή τις εξαρτήσεις των πολιτών, προκειμένου να απελευθερωθούν και να ξαναενταχθούν και στην κοινωνική και στην οικονομική και πολιτική διαδικασία. Το δεύτερο που έπραξε ήταν να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και από προαντιπροσωπευτικό, μη αντιπροσωπευτικό, διαλλακτής ήταν ο Σόλωνας και το προηγούμενο πολιτικό σύστημα, δηλαδή κατήχε την πολιτική κυριαρχία και οι άλλοι απλώς παρενέβαιναν για να πούν τον πόνο τους ή τα αιτήματά τους στον τότε πρόεδρο Σόλωνα. Η λύση λοιπόν που έδωσε ο Σόλωνας για να μην επανέλθουν στην εξαθλίωση λόγω των συσχετισμών ήταν να δημιουργήσει αντιπροσωπευτικό σύστημα. Δημιούργησε το Δήμο, δηλαδή την ενέταξε θεσμικά την κοινωνία των πολιτών στην πολιτεία και όχι να κατεβαίνει στους δρόμους να διαδηλώνει όπως νομίζουμε ότι είναι η δημοκρατία σήμερα, και συγχρόνως του έδωσε θεμελιώδεις αρμοδιότητες που προσυδειάζουν στην ιδιότητα του εντολέα. Το ελέγχειν και το ευθύνειν. Εάν έπαιρνε πολιτικές αποφάσεις ο πολιτικός που δεν ήταν συμβατές με την λαϊκή βούληση, με το λαϊκό συμφέρον, τις έπαιρνε πίσω. Έδινε άλλες εντολές και τους προσήγε στη δικαιοσύνη. Αυτή η νέα σχέση, η μετάβαση δηλαδή από ένα μη αντιπροσωπευτικό, διαλλακτικό, αλλά μη αντιπροσωπευτικό σύστημα σε αντιπροσωπευτικό, μας λέει κάτι σήμερα. Γιατί μας λέει κάτι? Σήμερα, κύριε Σαββίδη, και το πρόβλημα, θα κλείσω με αυτό για να δείξω. Το πρόβλημα είναι ότι έχει ανατραπεί η ισορροπία μεταξύ κοινωνίας, κράτους και αγοράς και οικονομίας, η οποία επετεύχθη στον προηγούμενο αιώνα μέσα στο κράτος, γιατί οι βασικοί συντελεστές ήταν και λειτουργούσαν μέσα στο κράτος. Μάλιστα. Άρα υπήρχε μια πολιτική εξουσία που έκανε συμβιβασμούς. Σήμερα λοιπόν δύο θεμελιώδεις συντελεστές του συστήματος, η οικονομία και η επικοινωνία, έχουν γίνει πλανητικές, παγκόσμιες. Και το πολιτικό σύστημα και η θέση της κοινωνίας στην πολιτική παραμένει στους θεσμούς και στις αξίες του 18ου αιώνα, στην εποχή του διαφωτισμού.